σήμερα στην πατρίδα μας την ένατη, επαναλαμβάνω, την ένατη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω και από την Πορτογαλία, την οποία συχνά προβάλλεται ως πρότυπο. Και βέβαια η αύξηση αυτή συνεπάγεται και αύξηση στις τριετίες και στα επιδόματα. Το είπαμε και το κάναμε. Ακούγοντάς σας όμως να μιλάτε επί 46 λεπτά για τα κρίσιμα θέματα της κοινωνικής πολιτικής, 46 λεπτά ξεχάσατε να αναφέρετε 5 τουλάχιστον λέξεις. Δεν τις άκουσα. Δεν είπατε τη λέξη ακρίβεια, δεν είπατε τη λέξη πληθωρισμός, δεν είπατε τη λέξη βενζίνη, δεν είπατε τη λέξη πανδημία και δεν άκουσα τη λέξη σκευωρία, Νοβάρτης. Δεν την άκουσα. Άρωμα εκλογών έχει η σημερινή προημερησίας διάταξη συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Απολογισμό για τα 3 χρόνια διακυβέρνησης αλλά και προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα σηματοδοτεί, όπως είπε, η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και ξεπάγωμα των συντάξεων από το 2023 ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης που διατρέχει τις πολλές κυβερνητικές πρωτοβουλίες αυτά τα 3 χρόνια είναι να αναταχθεί γρήγορα η εθνική οικονομία με πολλές επενδύσεις για καλύτερους μισθούς και πολλές νέες δουλειές. Η χώρα διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας αλλά και προστασίας των παιδιών που δουλεύουν στα delivery, των αυταποσχολούμενων ταχυδιανομέων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Έπρεπε να έρθει μια κεντροδεξιά κυβέρνηση να το κάνει. 4 χρόνια, τι κάνατε γι' αυτό, κύριοι της αριστεράς? Τίποτα, μηδέν. Σφοδρή ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στο Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας την αντεργατική πολιτική με την κατάργηση του οκταώρου. Να παρουσιάζεστε ως φιλεργατικός, ως ένας πρωθυπουργός με κοινωνικό πρόσωπο. Μου ήρθαν στο μυαλό τα σαρκαστικά λόγια του George Orwell. Από το 1984 είχε πει «Ο πόλεμος είναι ειρήνη, η ελευθερία αποτελεί σκλαβιά, η άγνοια είναι δύναμη». Επενδύεται, κύριε Μητσοτάκη, σε ένα κοινό που θεωρείται ότι έχει άγνοια. Δεν έχει άγνοια λοιπόν το κοινό στο οποίο απευθύνεστε και δεν είναι κοινωνική σας ομάδα που θα σας χειροκροτεί. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο στις προσλήψεις που κάναμε για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία στην εκπαίδευση, τη στήριξη του ΕΣΥ.